τα πλάνα από την Αγία Νάπα και πόσους κολυμβητές είχαμε. Πάμε να δούμε σήμερα το πώς αλλάζει το σκηνικό του καιρού μας. Γιατί είπαμε, ξυπνήσαμε με πυκνή ομίχλη τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες. Και για σκόνη ακούμε. Ο κύριος Κουλέντης όμως τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα και θα τον καλημερίσω. Καλή εβδομάδα, κύριε Κουλέντη. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα. Για πείτε μας, έφυγε καταρχάς η ομίχλη, είμαι στο στούντιο, δεν έχω ιδέα, πείτε μου. Υπάρχει ακόμη, σύμφωνα με τις ενδείξεις, υπάρχει ακόμη η ομίχλη στην περιοχή του εσωτερικού. Δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα που έχει επηρεαστεί, κυρία Αγαπητού, ευρύτερες περιοχές του εσωτερικού. Ήταν κάτι που αναμέναμε, η ομίχλη, η οποία εντός της επόμενης περίπου μία με ανάμιση ώρας αναμένουμε σταδιακά να αραιώνει και να διαλυθεί. Μάλιστα. Εάν θέλετε να αναφέρουμε κάτι περισσότερο. Βεβαίως. Όσον αφορά την ομίχλη, αυτού του είδους ομίχλες είναι ομίχλες ακτινοβολίας. Ευνοούνται κυρίως κατά από συνθήκες αρκετά ψηλής σχετικής υγρασίας και σχεδόν ηνεμίας. Να πούμε ότι σε τέτοιες συνθήκες ο αέρας του οποίου πέφτει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας έρχεται να γίνει σχεδόν ο ίδιος με τη θερμοκρασία δρόσου. Αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα γίνεται κορεσμένη, η υγρασία φτάνει στο 100% και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται στα υδροσταγονίδια, αυτό δηλαδή που βλέπουμε την ομίχλη. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, τώρα, ξημερώνει σε καμιά ώρα, είπαμε ότι αυτό το φαινόμενο θα σπάσει. Τι να περιμένουμε σήμερα και αν όντως έχουμε και θα έχουμε αέρα ή σκόνη για τις επόμενες μέρες και οι θερμοκρασίες βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό βαρομετρικό στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κέντρο την Πελοπόννησο, συνοδεύεται από μέτωπα κακοκαιρίας τα οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας σάρωσαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Τώρα, τι φέρνει στη δική μας περιοχή. Θα φέρει σκόνη, σταδιακά η σκόνη αναμένουμε μέχρι και αύριο τουλάχιστον την παρουσία ρεϊ σκόνης στην περιοχή. Θα φέρει τις μέσες νεφώσεις που θα παρατηρούμε κατά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και απόψε. Φέρνει και κάποια στάθεια, δηλαδή μετά το μεσημέρι περιμένουμε αναπτύξεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές, αναμένουμε και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως σε βόρειες περιοχές του νησιού ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και κάποια περιοχή στα νοτιοανατολικά για σήμερα. Μάλιστα, μάλιστα. Το ίδιο και αύριο ένα περίπου θα είναι κάπως έτσι το σκηνικό. Θα είναι καλύτερο αύριο, η αστάθεια αυτή υποχωρεί. Αύριο θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος καιρός, θα αναπτυχθούν και πάλι τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Πιθανόν να δώσουμε μεμονωμένες βροχές, δεν αναμένουμε δηλαδή τις βροχές τις σημερινές. Είναι πολύ πιο περιορισμένη η αστάθεια. Κυρίως σε νοτιοδυτικές ορεινές περιοχές για αύριο, δηλαδή ορεινές περιοχές επαρχίας Πάφου ή Κελεμεσού ακόμη. Θερμοκρασία για σήμερα, κυρία Αγαπητού, γύρω στους 20 περίπου βαθμούς, πιο κάτω, 20 με 21, πιο κάτω από τις χθεσινές που ήταν στους 23. Υπάρχει αυξημένη υγρασία σήμερα, δεν μπορεί να αφήσει την θερμοκρασία να πάει στα επίπεδα τα χθεσινά. Ωστόσο, Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως αίθριος καιρός, παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να σημειώνει εκ νέου άνοδο και να φτάνουμε την Πέμπτη σε παρόμοια με τα χθεσινά επίπεδα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Τελείωσε ο χειμώνας. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά... Αυτό ήταν, κύριε Κουλέντη. Τελείωσε. Τελείωσε, μάλιστα. Εντάξει, πάλι δεν προλάβαμε να πάμε στα χιόνια, κύριε Κουλέντη. Δύο φορές χιόνισε, δύο φορές τα χάσαμε. Όπως και να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.